Στέλιο μου, ξεκινάς εσύ. Τι έχεις, παιδάκι μου? Δεν με ενοχλούν όταν πηγαίνουν κάπου και φοράνε κάτι συγκεκριμένο που χαρακτηρίζει το κάθε είδο, το κάθε ύφος που πηγαίνουν. Και τώρα η Απολεόν που μου λέει ότι είναι σαν να μου λέει παράπονο, ότι σου κόβω ένα βαθμό για το κόνσεπτ, γιατί δεν φοράς το σχεδιαστή και υποτίθεται ότι το έχεις φτιάξει εσύ. Mm. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί μου λέει ότι είμαι στη μόνη, ειδικά στην Απολεόν, που έχω βάλει 2 φορές 5, τις έχω βάλει πάρα πολλές φορές 4. Και λέει ότι κάπως τις βαθμολογίες, κάπως μου είπε τέλος πάντων, ότι ανερώ. Βέβαια, γιατί όταν πηγαίνεις σε κάποιο συγκεκριμένο και έχω την εικόνα πάνω, είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνεις εκεί. Κάθε φορά που πηγαίνω κάπου που τη θυμίζει η εικόνα, ας πούμε, τον μπερέ που έβαλα και πήγα σε μια έκθεση ζωγραφικής, μου βάλε 2, γιατί δεν πας με μπερέ σε έκθεση ζωγραφικής. Ναι. Ναι. Και γενικότερα, όταν φέρνουμε κάτι που τη θυμίζει σε αυτή την εικόνα, στο κόνσεπτ που πάμε, είναι απαγορευτικό. Και τρώμε μαχαιριές. Ωραία, πες, Χριστίνα. Και εμένα στο προηγούμενο γκαλά που είχα βάλει αυτό το σετ, το cowboy, και το είπα κιόλας ότι πηγαίνω σε μία φάρμα για να κάνουμε το αλλά εξώφυλλο εκεί. Αλλά το λέω σε όλες, εκεί, όχι σε μία. Και μου έβαλες 1 γιατί ήμουν εκτός κόνσεπτ. Σοβαρολογείς τώρα. Για μένα ήσουνα. Α, οκ. Okay. Άρα δηλαδή τώρα έχετε παράπονο κόνσεπτ με τη βαθμολογία και ήρθε η στιγμή να μου το πείτε τώρα, αλλά αυτή την ώρα. Όχι, για να καταλάβω. Γιατί να μην το πούμε τώρα. Σου λένε, γιατί, Γεωργία. Εμείς γιατί να δείξουμε Χριστίνα, κατανόηση Χριστίνα, σε σένα. Χριστίνα, σου λένε λοιπόν ότι αυτό που λες τώρα εσύ σαν παράπονο, το έχεις κάνει το και έχεις εσύ. Το έχεις κάνει και εσύ. Αυτό σου λένε. Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει το ένα πράγμα με το άλλο. Και αν θες κατανόηση, δείξε και εσύ. Ωραία. Κατανόηση. Μία-μία. Αν το έχω κάνει, ζητάω συγγνώμη για το κόνσεπτ. Όμως, αν συνεχίσετε να βλέπω εγώ εικόνες που μου θυμίζουν με το κόνσεπτ που πηγαίνετε, πάλι θα βάζω την ίδια βαθμολογία. Η κάθε μία θα κάνει ό,τι γουστάρει. Θα σου πω ακριβώς τι συμβαίνει. Mm-hmm. Επειδή οι βαθμολογίες που βάζετε δεν είναι αντικειμενικές και αυτό το πράγμα ξεδιπλώνεται κάθε μέρα, νομίζω ψάχνετε συνεχώς λόγους για να κόβετε βαθμούς. Όχι εσύ, γενικά το λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το ρούχο. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Το έχεις κάνει σε ένα σωστό μήκος, με ένα σωστό όγκο για το δικό σου σώμα. Έχεις βάλει μια χαραμπότες για αυτό το ρούχο και αυτά τα αξεσουάρ στα χέρια που το κάνουν πάρα πολύ χαριτωμένο. Δεν θα βάζα αυτό εγώ στο κεφάλι που το κάνει εκτός Γεωργίας. Αυτό ή αυτό? Και τα δύο. Α. Το κάνει εκτός Γεωργίας. Για σήμερα είμαστε εκτός θέματος, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση για κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Εντάξει. Πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, υγεία να έχουμε. Σοφία. Μου αρέσει το φόρεμα και το μάκρος του και που το έκαμες μόνη σου. Είναι χουλαχού. Από παιδικά παιχνίδια πήρα το χουλαχού. Μου αρέσει αυτό για έναν ωραίο shape. Αλλά εγώ βλέπω το vision εδώ και δεν θα σου δώσω περισσότερα, αλλά δεν θα σου δώσω πιο λίγα από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. 2 από τη Σοφία και πάμε τώρα να δούμε το Δημήτρη μας. Θέλεις πολύ γρήγορα να το κάνουμε αυτό λίγο avant-garde, γιατί είναι πολύ ωραία προσπάθεια που έκανες. Όπως έφυξε αυτό το τούλι εδώ με όγκο, έπρεπε στα γόνατα να το κλείσεις με μια ζώνη ματ μαύρη, να μην φαίνεται, να ξαναβάλεις από κάτω άλλο ένα ή δύο, όπως έχεις βάλει, hula hoops, να ξαναταντήσεις με τούλια και να κάνεις αυτό το shape. Να σας πω λίγο κάτι. Όταν είχα πάρει την Αμάντα τηλέφωνο πανικόβλητη και θέλω να πω για την αλήθεια και της λέω τι θα κάνω. Και μου λέει πάρε hula hoop και κάνε, μου λέει και κάνε αυτό που μου είπατε εσείς. Αυτό που μου είπατε εσείς. Να δημιουργήσει και άλλα πράγματα. Ναι, μου το είπε, έμεινε στο ένα. Μου το είπε ακριβώς. Εσείς αυτό της είπα να κάνει, γιατί της εξήγησα ότι αν δεν μου έφερνε εμένα, αν δεν μου ερχόταν εμένα το ρούχο που κακώς το πήρα, για μένα το ρούχο, θα έκανα αυτό που λέτε, που είπατε εσείς τώρα με τα hula hoop. Μισό λεπτό, γιατί το έφερες κακώς το ρούχο? Γιατί πήγα να πάθω δεύτερη γαστροραγία. Αδίκως. Για ποιο λόγο? Hula hoop κι εγώ από εδώ και πέρα και θα με φέτα. Άρα, επειδή δεν πήρες καλή βαθμολογία, δεν έπρεπε να κάνεις αυτή την προσπάθεια? Όχι, απλά θεωρώ ότι ήταν full άδικο. Το θεωρείς άδικο, Το θεωρώ άδικο.
Εάν έφερνα χούλα χούπ, ναι, θεωρώ ότι θα το λαμβάνατε περισσότερο υπόψη σας. Ότι θα ήταν κάτι που θα έκανα μόνη μου με τα χούλα χούπ, ναι, και θα είχε μεγαλύτερη προσπάθεια. Έτσι πιστεύεις ότι μάλλον επικροτούμε τη χειροτεχνία? Δεν είναι χειροτεχνία. Μην αφήνεις την πικρία σου να σε καπελώνει για κάτι που δεν πήγε καλά, γιατί λες πράγματα που δεν σου αρμόζουν. Ναι, ναι. Λοιπόν. Γεωργία μου, πάρα πολύ ωραίο αυτό που έφτιαξες, αλλά δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία, πάντα. Καλή επιτυχία, Γεωργία. Μπορείς να πας στη θέση σου.